Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η πρωτοβουλία του ΚΚΕ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής με θέμα τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό, ξεκινώντας τη διερεύνηση από την περίοδο που άρχισε να ξεδιπλώνεται η στρατηγική της λεγόμενης απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων, έβαλε στο κάδρο της συζήτησης όλους εκείνους που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο οδήγησαν στη σημερινή τραγική κατάσταση των ΟΣΕ, ώστε παραμονές του δυστυχήματος να προβλέπουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι το έγκλημα που και τελικά διαπράχθηκε. Αλλά να προβλέπουν και τα κροκοδίλια δάκρυα που θα χύνονταν, να προβλέπουν όμως και πως όλα θα καταλογιστούν στο ανθρώπινο λάθος. Και νομίζουμε είναι λογικό να προκαλέσει αυτή η πρωτοβουλία του ΚΚΕ την αμηχανία πρώτα και κύρια των κομμάτων που κυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία έχουν κάθε λόγο να καλυφθούν οι βαριές ευθύνες τους. Ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που εν μέρη τους ευνοεί το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι η ανάλυση από την Επιτροπή δεν ανέδειξε πράξεις ή παραλήψεις πολιτικών προσώπων που να συνδέονται με το δυστύχημα. Τι κι αν όλοι οι υπουργοί που εξετάστηκαν τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσαν τη διαχρονική ταύτιση όλων των κυβερνήσεων σε σχέση με την πορεία του ΟΣΕ, ότι ο καθένας συνέχιζε εκεί που σταματούσε ο προηγούμενος και που στα ζητήματα ασφάλειας συμπυκνώνεται όλη αυτή η κοινή πορεία στη λογική του πάμε και όπου βγει με τα ελλειπέστατα μέτρα ασφαλείας που αποτελούν μη επιλέξιμο κόστος για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Τι αποδείχθηκε από τις δηλώσεις όλων των υπουργών? Ότι όλοι γνώριζαν για τις ελλείψεις και τα κενά στα ζητήματα ασφαλείας, αλλά και για τις ενδεχόμενες τραγικές συνέπειες τους. Ότι επέλεγαν, αποφάσιζαν και επέλεγαν οι ίδιοι και οι κυβερνήσεις να κυκλοφορούν τα βαγόνια σε ένα δίκτυο ακατάλληλο που μάλιστα χειροτέρευε συνεχώς εξαιτίας και της δικής τους πολιτικής. Και όλα αυτά για να μην διασαλευτεί η αναπαραγωγή του κεφαλαίου, να μην διασαλευτεί η καπιταλιστική οικονομία. Αυτό που με κοινικό τρόπο είπε ο κύριος Γεωργιάδης, είναι δυνατόν ο Υπουργός Μεταφορών να πει ότι δεν είναι ασφαλής η σιδηρόδρομη? Ότι προτεραιότητα ήταν η διαμόρφωση των σιδηροδρόμων με τέτοια μορφή που να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, τόσο εκείνων που τους χρησιμοποιούν για τις μεταφορές, όσο και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται άμεσα στην εκμετάλλευσή τους. Και σε αυτή την προτεραιότητα αποδείχθηκε πως βρίσκεστε όλοι μαζί στο κάδρο Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά το ιερό σας δισκοπότηρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλοι σας κάνετε προσπάθεια να την εξοραίσετε και σε αυτή την υπόθεση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση των απανωτών οδηγιών για την πρόθεση της απελευθέρωσης, της στρατηγικής του κόστους ωφέλους, των κατευθύνσεών της που προβλέπουν ότι τρένα σαν αυτά που συγκρούστηκαν στα Τέμπη μπορούν να κυκλοφορούν με συστήματα ασφαλείας που εγκαταστάθηκαν και επιστοποιήθηκαν πριν 30 χρόνια, που όλα αυτά τα ενσωματώσατε μάλιστα και στο εθνικό δίκαιο. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης των λόμπι, που μέσω της Κομισιόν τοποθετούνταν στον ΟΣΕ και στην ΟΕΡΓΟΣΕ για να λειτουργούν ως dealer συγκεκριμένων εταιριών, για λογαριασμό των οποίων έσπαγαν οι εργολαβίες ώστε να μένουν όλοι ευχαριστημένοι. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μόνο σε ένα χρόνο μέσα, το 2021, είχε 1.339 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα με 683 νεκρούς, που 97 από αυτά αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή εμπειρογνώμονας της Επιτροπής Γεραπετρίτη, μπούσουλάς της είναι, είπε ακριβώς με αυτά τα λόγια, να μπορεί να φτάνει γρήγορα και φτηνά, επαναλαμβάνω, γρήγορα και φτηνά, ένα τρένο από τη μια άκρη της Ευρώπης στην άλλη. Που ακόμα και για αυτή τη σύμβαση 717, κύριο πρωταρχικό που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η οικονομική ζημιά που προκλήθηκε. Αυτό είναι που ενδιαφέρει την εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποκάλυψη όλων αυτών από το ΚΚΕ ξεσήκωσε και μένος. Ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο κόλλησε βέβαια και η Νέα Αριστερά, που έφτασε να συκοφαντεί την πρωτοβουλία για εξεταστική, μιλώντας για συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία, όταν η δική του πρόταση για σύσταση προανακριτικής, που μάλιστα το ΚΚΕ την υπερψήφισε, θα οδηγούσε εξαιτίας της αυξημένης πλειοψηφίας που απαιτείται από τη Βουλή να μην υπάρχει καμία συζήτηση μέσα στη Βουλή του θέματος. Παίζουμε λοιπόν το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας με βάση αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, αλλά όμως φαίνεται ότι το παίζουν και οι συγγενείς των θυμάτων,
που ζήτησαν διερεύνηση 15ετίας, που τέλος πάντων συμβουλεύουμε τους κυρίους και τις κυρίες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς να ακούσουν και τις δηλώσεις των ίδιων των συγγενών, των νεκρών, που μιλάνε για την Εξεταστική Επιτροπή και αν βοήθησε ή όχι, χωρίς να έχουν αυταπάτες οι ίδιοι, ούτε το ΚΚΕ δεν είχε αυταπάτες, έτσι κι αλλιώς έχει συγκεκριμένα όρια που καθορίζονται από την κάθε φορά κυβερνητική πλειοψηφία. Στη βάση λοιπόν αυτή, το ΚΚΕ θα συνεχίζει να δίνει τη μάχη μαζί με τους εκατοντάδες χιλιάδες των διαδηλωτών σε όλη την Ελλάδα, ώστε να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το έγκλημα. Για να μην περάσει το σχέδιο συγκάλυψης, να δικαιωθούν οι συγγενείς των νεκρών. Για να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, όπως είχαμε προτείνει και στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που όλοι σας μαζί στοιχηθήκατε απέναντι σε ένα αίτημα που τώρα πλέον έχει μετατραπεί και σε μαζική διεκδίκηση. Για να μην ξεχαστεί και να μην επαναληφθεί το έγκλημα, αφού τα αίτια βρίσκονται μπροστά μας και σε άλλους τομείς, προτεραιότητά σας και σε αυτούς τους τομείς, σε άλλους τομείς της ζωής του λαού, είναι να μην διασαλευτεί η καπιταλιστική οικονομία, είναι ο κανόνας της δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, είναι τα μη επιλέξιμα έργα, όπως αυτά που ζήσαμε και στη Θεσσαλία με τις πλημμύρες, είναι η λογική του κόστους ωφέλους. Κυοφορούνται λοιπόν νέα τέμπη, εμείς θα είμαστε με το λαό να τα αποκρούσουμε, γιατί αυτά τα νέα τέμπη που κυοφορούνται είναι αποτέλεσμα της κοινής σας στρατηγικής και πολιτικής, που στο επίκεντρο έχει το κυνήγι του κέρδους και που δεν συμβιβάζεται με τίποτα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής.